διάλεγατε σήμερα να κάνουμε μία μικρή απόδραση? Μια εκδρομή σε πολύ κοντινή απόσταση από το Ηράκλειο που θα περιλαμβάνει ανάβαση σε βουνό, βόλτα σε λίμνη και δάσος και μία στάση σε σπήλαιο που έγινε αλώνι. Όλα αυτά βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 λεπτά από την πόλη και το μόνο που θα χρειαστείτε είναι τα αθλητικά σας παπούτσια και όρεξη για περπάτημα. Πανέχουμε στο Στρούπουλα. Το βλέπουμε το βουνό, το ξέρουμε, είναι στη θέα μας. Είναι στον ορίζοντά μας, αν κοιτάξουμε μπροστά δυτικά. Ευκαιρία σήμερα να δούμε πόσο εύκολο είναι να πάμε, πόσο εύκολο είναι να ανέβουμε και να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη θέα από εκεί πάνω. Μαζί μας ήταν ο Αλέξανδρος Δρονιώτης. Μας περιμένει ήδη εκεί, πάμε να το πούμε κι εμείς. Και για να πάμε στο Στρούπουλα, φεύγουμε από Ηράκλειο, κατεβαίνουμε στον κόμβο Γαζίου. Κινούμαστε προς Τίλισο, παιδιά. Απλά δεν θα πούμε στο πολύ, θα στρέψουμε δεξιά, να πούμε στην παλιά Εθνική, προς το βρισμένο αλώνι. Πολύ κοντά, δηλαδή, έχετε καρτάκι και τυράκι. Πάμε στα δεξιά, προς Δαμάστα, Μάραθο. Λοιπόν, εδώ στα δεξιά μας είναι το βουλισμένο αλώνι. Ωραίος προορισμός, καλά σίγουρα για τις αναρριφτές. Όλα ρε παιδί μου, όταν είσαι στο Ηράκλειο και θες λίγο κάπου να πας να ξεσκάσεις, αν έχεις και παιδιά, να τα πεις ελεύθερα. Το βουλισμένο αλώνι είναι σχεδόν αυτό που λέει το όνομά του. Είναι ένα μεγάλο βύθισμα που σχηματίστηκε από την κατάρρευση της οροφής ενός σπηλαίου που βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Το ύψος των τοιχωμάτων φτάνει μέχρι και τα 50 μέτρα και γι' αυτό το λόγο το αγαπούν ιδιαίτερα οι αναρριχητές. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το Στρούμπουλα ακολουθώντας το δρόμο. Στα δεξιά μας θα δούμε το δάσος της Κέρης. Κρατήστε το σαν πληροφορία γιατί θα επιστρέψουμε σε αυτό στο τέλος της βόλτας μας. Το φτιάχνουμε το δρόμο εδώ, γι' αυτό λίγο προσοχή. Εργοτάξιο, δρόμος κλειστός, ναι. Εμείς από εδώ θα μπούμε. Γιατί όντως έχει εργοτάξιο από ένα σημείο και μετά φτιάχνουμε το δρόμο, αλλά καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Μόλις μπείτε στο οροπέδιο του Στρούμπουλα, θα δείτε στα δεξιά σας την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Λίγα μέτρα παρακάτω, στο σημείο που τώρα υπάρχει μία μπάρα που κλείνει το δρόμο λόγω έργων, θα στρίψετε δεξιά και θα μπείτε στο χωματόδρομο που οδηγεί προς τον Στρούμπουλα. Τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν μέχρι ένα σημείο, απλά φροντίστε να παρκάρετε σε σημείο που δεν θα εμποδίζετε τους άλλους οδηγούς. Στρούμπουλα, ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και η διαδρομή. Μ' αρέσει ότι έχει πολύ μικρό βαθμό δυσκολίας. Έρχεσαι, ανεβαίνεις, απολαμβάνεις θέα. Κοίταξε, και παρόλο που είναι χαμηλό βουνό σχετικά, είναι εντυπωσιακό το ότι βλέπεις, είναι σε τέτοιο σημείο που βλέπεις τις τρεις μεγάλες οροσειρές που έχουν. Έτσι, όντως. Και λευκά, και ψιλορίτη και λασιθιώτικα. Ξεκινάμε την ανάβασή μας, η οποία θα μας πάρει γύρω στα 45 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κρατάτε μαζί σας είναι λίγο νερό και φυσικά ντυθείτε ανάλογα με τον καιρό. Το ύψος στην κορυφή του βουνού είναι 789 μέτρα, αλλά επειδή το οροπέδιο του Στρούμπουλα βρίσκεται σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο, η ανάβασή μας είναι πολύ λιγότερη από 789 μέτρα. Το μονοπάτι προς την κορυφή και την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού είναι πολύ καλά σημαδεμένο και είναι ιδανικό και για παιδιά. Έχει μια ωραία ομορφιά, μια ήσυχη και ήρεμη ομορφιά, εμφανιακά. Εδώ γενικά η περιοχή έχει έτσι γεωλογικό ενδιαφέρον. Η βλάστηση στο Στρούμπουλα είναι κατά κύριο λόγο φρήγανα και σε ορισμένα σημεία συναντάμε πρίνους και σκήνους. Πολύ χαρακτηριστική εικόνα των κριτικών βουνών. Κλασικό πρόβλημα της περιοχής βέβαια, τι είναι? Τι σκουπιδάκια έχουμε. Εντάξει, εκτός από τα σκουπίδια. Τι εννοείς?
Δεν ξέρω, κύριε. Υπερβόσκηση. Α, υπερβόσκηση. Έχουν μείνει μόνο, βλέπεις, αυτά που έχουν αγκάθια. Καθόλου τυχαίο. Και στο μοναδικό δέντρο, έτσι μεγαλοπό, της διαδρομής που είμαστε τώρα, σταματήστε να κάνετε μία στάση. Έτσι, να πάρετε μία ανανάση. Κάνει κάδρο, βλέπεις. Ναι, πραγματικά. Τι λέει απάνω, έχει αέρα. Είχε λίγο. Σας έβλεπα προγύρω στο Ψιλωρίτη το βίντεο. Αλήθεια. Πάλι εκεί ήσουν ή... Όχι, όχι, από το... για να κάνετε πρόβα. Εγώ ανέβηκα εδώ από Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο καμιά δεκαετία φορές, γιατί πήγα Άλπιστο τον Οκτώβριο. Okay, άρα το κάνετε για προθέρμανση, που λέω λόγω προετοιμασία. Γιατί τώρα είχα κάνει τρίμα, ανέβηκα. Και ανεβήκατε Άλπις, πήγατε. Ναι, πήγα για συγκεκριμένη δουλειά εκεί. Και? Εντάξει. Πιο δύσκολα. Χιονισμένα. Πιο δύσκολα τα στρούβουλα. Όχι, δεν είχε πιάσει χιόνι ακόμα. Πιο δύσκολα λέει τα στρούβουλα. Ναι, τι καλά. Αυτά. Μπορούμε να σας βάλουμε στην τηλεόραση, ε? Κανένα πρόβλημα, σας λέω. Και πώς σας λένε, έστω το μικρό σας. Νίκος. Νίκος. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο. Τίποτα, γεια σας. Να είστε καλά, καλές διαδρομές. Ξέρετε, έξω στη φύση ανακτούμε σχεδόν αυτόματα την ικανότητα της παρατήρησης. Στην πορεία σας προς την κορυφή, αφήστε τις αισθήσεις σας να λειτουργήσουν ελεύθερα. Κοιτάξτε προς τα κάτω, θα δείτε πολύ ιδιαίτερα πετρώματα. Θα εντοπίσετε ξεχωριστά φυτά. Κοιτάξτε προς τα πάνω και θα δείτε άγρια πουλιά, όπως γήπες. Θα ακούσετε ήχους και θα αισθανθείτε μυρωδιές, που είναι και η ταυτότητα του τόπου που βρίσκεστε. Εμείς χαρήκαμε σαν παιδιά που ανακαλύπτουν θησαυρό όταν είδαμε ασβεστίτη. Βρήκα διαμάντια! Ένα πέτρωμα που μοιάζει σαν αληθινό θησαυρό, έτσι όπως αντανακλά στον ήλιο. Στη χλωρίδα του βουνού θα συναντήσετε και τον περίφημο μανδραγόρα. Φυτό δηλητηριώδες. Μόνο για παρατήρηση και όχι για χρήση. Πού είσαι? Έλα να σου πούμε την οστρούμπουλα. Ανεβαίνουμε το στρούμπουλα, αλλά δεν είπαμε τι σημαίνει στρούμπουλας. Είναι το στρούμπουλο το... Θα ήθελες. Έλα, αφού μου τα πεις πριν και μου τα πεις και επιστημονικά, για πες. Τι σημαίνει στρόμπολη στα ιταλικά, αφού το ξέρεις. Ηφαίστειο. Ηφαίστειο. Και γιατί το ηφαίστειο. Γιατί λέμε αυτό το βουνό στρούμπουλα. Διότι... Είναι... Πες. Γιατί από το Ηράκλειο, άμα το δούμε, είναι σαν πυραμίδα που θυμίζει ηφαίστειο. Είναι το μόνο... Αυτό έλεγα στον Αντώνη πριν τον ερχόμαστε. Λέω, θα πάμε εκεί που είναι σαν το μόνο αληθινό βουνό, γιατί όλα τα άλλα έχουν περίεργα σχήματα. Αυτό είναι το βουνό που ζωγραφίζουμε από παιδιά. Το οποίο βέβαια στο από το Ηράκλειο φαίνεται έτσι. Από εδώ είναι μακρόστενο. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Άμα το δεις όσο πλησιάζεις, είναι σαν να χάνεται το ύψος του. Όλα τα βλέπεις από εδώ πέρα. Από εδώ που είμαστε εμείς βλέπουμε στα Ιρούσια. Καλά, ναι. Όλη την αριστερά του Ψιλωρίτη. Του. Λευκά. Τα όρη. Τα λευκά τα όρη. Και πιο ψηλά ακόμα καλύτερα. Τα ταλαία όρη που είναι τα κουλούκονα που λέμε. Πάνω στις γεννήτρες. Στο πάλι αυτά που έχουνε. Σηκώθηκε και... Ναι, γιατί δεν έχει... Πάνω τώρα. Ζακέτα να πάρετε μαζί σας. Θα κάνω το... Τώρα είμαι μια χαρά. Ζεστά. Λίγο πριν φτάσουμε στην κορυφή, αρχίζει και φαίνεται ότι από πέρα μεριά του Στρούμπουλα που βλέπουμε το οροπέδιο της Δόξας, εδώ από κάτω, με το γνωστό σπήλαιο της Δόξας. Να πάμε και στο σπήλαιο. Επισκέψιμο, δεν είναι? Ναι, είναι πολύ εύκολο να πας. Είναι ουσιαστικά το υπόγειο μιας ταβέρνας. Και μετά θα φάμε και πίτες με μέλι στην ταβέρνα. Και στο βάθος βλέπουμε το Μάραθος. Ουσιαστικά και η κοιλάδα που δημιουργεί το Μάραθος φτάνει στο Φόδελε που έχει τα νερά από εδώ. Φόδελε είναι πίσω από το εδώ από κάτω.
φτάσαμε! Εδώ είναι η πόρτα. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Δεν θέλω μπρίκες. Κλείνουμε για να μην παίρνουν μέσα τα... Όχι. Κατσίκια, πρόβατα κτλ. Δεν είναι γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Για να μην κάνει αέρα. Άντε βρει ο Αλέξης να κάνουμε τις ακούκιο. Πάμε. Βλέπουμε το μικρό μας Ηράκλειο, το όμορφα δομημένο Ηράκλειο. Από μακριά είναι όλα ωραία. Από μακριά είναι πανέμορφο, ναι. Εντάξει, από κοντά μια χαρά είναι. Έλα να σου πω, είδα τώρα ότι και να μου λες, δεν ακούω τίποτα. Είναι τόσο ωραία, βλέπω ντία, βλέπω λασιθιώτικα. Κοντεύω να δω και τη Σιτία, μα έκανε στροφή το μάτι μου εκεί απέναντι. Είναι απίστευτο. Όντως, φαίνονται όλα εδώ. Τα λασιθιώτικα μπροστά, η Σελένα πιο αριστερά. Καλά, και μην πάμε πολύ μακριά. Από κάτω το δασάκι της Κέρης. Εδώ είναι το φαράκι του Αλμυρού. Εδώ. Το βουγγισμένο αλόνι φαίνεται λίγο δεξιά. Ναι. Πίσω από το Πεύκο είναι. Όμορφα. Όμορφα. Ο Γιούχτα στο βάθος. Πέρα στο βάθος φαίνονται και τα αστερούσια όρη. Φαίνεται ο Κόφινας. Από εδώ ξαναβλέπεις αυτό το πολύ χαρακτηριστικό της Κρήτης που είναι σαν κάποιος να έχει σκιτσάρει κορυφογραμμές σε όλο το νησί. Στην κορυφή του Στρούμπουλα, επί κατοχής, οι Γερμανοί είχαν στήσει το παρατηρητήριό τους. Φεύγοντας, ανατείναξαν τα πάντα, μαζί και το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, που βρισκόταν στην ιερή κορυφή από την περίοδο της Ενετοκρατίας, χτισμένο και αυτό πιθανά πάνω σε κάποιο αρχαιότερο ιερό. Οι κάτοικοι της Τηλίσου αναστήλωσαν τον ναό και τιμούν τη χάρη του κάθε χρόνο στις 14 του Σεπτέμβρη. Είμαστε κοντά στα 800 μέτρα υψόμετρο και ακούγονται ακόμα ήχοι της πόλης. Χορτάσαμε θέα μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι μας. Απολαύσαμε ηρεμία και ησυχία και πήραμε το δρόμο της επιστροφής, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή αντίστροφα. Μπράβο! Βεβαίνω, Άλεξ! Έλα, ναι. Ωραία. Έλα. Έχεις ακόμα... Ωραία. Δεν έφαγες καμιά μούρη, ε. Πάντα να κρατάτε μαζί σε ένα σνακ. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάτι θα μου συμβεί και δεν θα έχω κάτι να φάω, ρε παιδιά. Καλά κάνεις. Με πιάνει μια αγωνία. Εσύ έχεις κάτι μες στην τσάντα για φαγητό? Σήμερα όχι, αλλά γενικά παίρνω, ναι. Γενικά παίρνω. Πήρε η κατάβαση. 40 λεπτά περίπου. Ωραία. Ναι. Έλα, ήταν η σύντομη βόλτα να πάμε κι αλλού. Και να πάμε και απέναντι. Πάμε στη Λιμνούλα που κάνει εδώ από κάτω. Να έρθουμε μαζί μηχανή. Σου με τη μηχανή. Έχεις, ναι, κράνος. Πάμε. Έλα, ναι, έχουμε. Ωραία, έχεις δεύτερη. Το οροπέδιο του Στρούμπουλα έχει τη δική του ομορφιά. Είναι γεμάτο σπήλαια και βάραθρα, στα οποία εμείς οι άμαθοι δεν πλησιάζουμε. Αυτά είναι επιλογές για τους καλά εκπαιδευμένους και σωστά εξοπλισμένους. Στη λίμνη όμως μπορούμε όλοι να πάμε. Ακολουθήστε το χωματόδρομο που διασχίζει παράλληλα την πίστα μοτοκρός και σε λίγα λεπτά θα βρεθείτε σε μια σταλίτσα γης που θυμίζει Αφρική. Η λίμνη έχει όνομα, όχι. Είναι τύπου νερόλακο. Τους χειμερινούς μήνες η λίμνη σχηματίζεται από τα νερά της βροχής.
και το κοκκινόχωμα στο έδαφος προσδίδει έναν αέρα και μια εικόνα Αφρικής. Λίγο παρακάτω υπάρχει και ένα ακόμα ιδιαίτερο σημείο, οι βραχογλυφές της Γαλλιάς, ένας γεωλογικός θησαυρός άγνωστος για τους περισσότερους από εμάς. Για να βρεθείτε εκεί πρέπει να πάτε στο χωριό Αστηράκι και να κινηθείτε προς το οροπέδιο του Στρούμπουλα. Τα υπέροχα αυτά βράχια, θα λες και έργα τέχνης. Οι ασβεστολιθικοί βράχοι έχουν διαβρωθεί από το νερό και τα στοιχεία της φύσης και έχουν πάρει μορφές και σχήματα πολύ ξεχωριστά. Να σου πω, δεν είμαι σίγουρη για το τι πλάνα δίνω την GoPro. Να πάρω εγώ τη μηχανή και να έχεις την GoPro. Ναι, εσύ, ναι. Ποδήλατο έκανα πρώτη φορά φέτος, το έλεγχο. Γεια σας, μου λέω, Τάκη. Κράνη, GoPro στο χέρι και φύγαμε για την Κέρι. Το δάσος που όλο και μεγαλώνει και ομορφαίνει και με μια θέα προς το Ηράκλειο που κυριολεκτικά σου κόβει την ανάσα. Κλείνω τα μάτια και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Η είσοδος για την Κέρι είναι λίγα μέτρα μετά το βουλισμένο αλόνι. Αν τώρα εσείς ακολουθήσετε τη δική μας διαδρομή, μόλις βρεθείτε και πάλι στην Εθνική, αφού έχετε βγει από την παράκαμψη που πάει στο Στρούμπουλα, στα αριστερά σας θα δείτε ένα χωματόδρομο. Στρίβετε και ακολουθείτε τη χωμάτινη διαδρομή. Το δάσος είναι τεχνητό. Είναι ένας πανέμορφος πνεύμονας πρασίνου από πεύκα και κυπαρίσια. Και είναι ιδανικός προορισμός για βόλτα, ποδήλατο και πικνίκ. Το σημείο που βρίσκεται είναι στρατηγικό. Μπορείτε να δείτε τόσο το Ηράκλειο όσο και πολλά άλλα μέρη από τα 300 μέτρα ύψος που βρίσκεστε. Στο σημείο που είμαστε εδώ βλέπουμε τα ελληνοπεράματα από κάτω. Εκεί φαίνεται και ο υδροβιότοπος του Αλμυρού. Από εδώ είναι το μόνο σημείο που μπορείς να δεις όλο το... Από εδώ το μόνο. Είναι από τα λίγα σημεία που μπορείς να δεις όλο τον υδροβιότοπο. Και τώρα που θα πάμε στη σημαία θα δεις ότι φαίνεται και, και το μάτι από κάτω. Το μάτι που είναι ζωστά. Εδώ από κάτω είναι το φαράγγι του Αλμυρού. Τώρα βέβαια είναι σε σκιά. Ναι. Δεν φαίνεται καλά. Ο δρόμος... Είναι ωραίο φαράγγι αυτό για βολτούλα. Είναι πολύ εύκολο και για οικογένεια. Είναι πολύ εύκολο, ναι. Είναι ανοιχτό αρκετά και δεν ζορίζει. Και απέναντι ακριβώς είναι η Καστροκεφάλα. Δηλαδή από τη μία μεριά έχουμε την Κέρι. Και από την άλλη Καστροκεφάλα. Και μάλιστα έχει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό τείχος, μεγαληθικό, με τεράστιες πέτρες. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Έχει και σκουπίδια εδώ, παιδιά. Ποιος θα αφήνει τα σκουπίδια? Να ερχόμαστε να κάνουμε τη βόλτα μας, να βλέπουμε τη θέα μας, να ξεμοναχιαζόμαστε, να ευχαριστιόμαστε, αλλά τα σκουπιδάκια μας μαζί μας φεύγοντας. Όπου με πάει η καρδιά. Τα σκουπίδια λοιπόν μαζί μας φεύγοντας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κέρι, αλλά για κάθε προορισμό που πάμε. Να θυμόμαστε πως εμείς είμαστε οι επισκέπτες. Απολαμβάνουμε τη φύση, τις ομορφιές της, παίρνουμε τις ανάσες οξυγόνου και ελευθερίας μακριά από την πόλη που τόσο έχουμε ανάγκη και φεύγοντας αφήνουμε πίσω μόνο τα αποτυπώματα από τα βήματά μας. Πώς φαίνεται, δεν το έχεις ξαναδεί. Με στη δική σου αγκαλιά, μετά σαν τα μεγάλα.